Τώρα, μετά από παρατεταμένο διάστημα αγωνιστικής απραξίας, το παραλιακό μέτωπο της πόλης του Ηρακλείου πλημμύρισε σήμερα το πρωί με κόσμο που έλαβε μέρος στη μεγαλύτερη γιορτή του μαζικού αθλητισμού, το Ραγκρίς Ηράκλειο. Ο αγώνας των 10 και 5 χιλιόμετρων στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, καθώς όλα τα έσοδά του δόθηκαν για τη στήριξη των σεισμοπαθών της ευρύτερης περιοχής του Αρκαλοχωρίου. Τοπική χορηγή των αγώνων ήταν τα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης και οι μινωικές γραμμές. Στέλνοντας ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης και επιστροφής στην αγωνιστική δράση, πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία το 8ο Ραγκρίς Ηράκλειο, στο οποίο δήλωσαν συμμετοχή 1.600 αθλητές και αθλήτριες αλλά και πολίτες. Μετά από πολύμηνη αγωνιστική απραξία λόγω της πανδημίας, η μεγαλύτερη γιορτή του μαζικού αθλητισμού επέστρεψε πλημμυρίζοντας την Κυριακή το πρωί το παραλιακό μέτωπο του Ηρακλείου με αφετηρία και τερματισμό το Παγκρίτιο Στάδιο. Οι συμμετοχές ήταν πάρα πολύ μεγάλες, τους ευχαριστώ από καρδιάς γιατί εκτός των άλλων δείξαν ότι με αυτή τη διαδικασία της συμμετοχής τους σε αυτούς τους αγώνες συμπαραστέκονται ενεργά και σε αυτό που από την αρχή ανακοινώσαμε ότι αυτοί οι αγώνες είναι αφιερωμένοι στην πολύπαθη περιοχή μετά τις σεισμικές καταστροφές που γίνανε, που είναι το Αρκαλοχώρι και τα γύρω χωριά. Μετά από μια μεγάλη παρατεταμένη περίοδο αδράνειας όλων των δραστηριοτήτων, επομένως και αθλητικών, βρισκόμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση να είμαστε, να βλέπουμε και να απολαμβάνουμε ένα μεγάλο αθλητικό event, ένα μεγάλο αθλητικό γεγονός για το νησί μας, Ραγκρίς 2021. Από τη συμμετοχή στον αγώνα των 10 και 5 χιλιόμετρων συγκεντρώθηκε το ποσό των 6.840 ευρώ, το οποίο παραδόθηκε από την πρόεδρο του ΣΕΓΑ, Σοφία Σακοράφα, στους ανθρώπους του Αρκαλοχωρίου που δοκιμάζονται το τελευταίο διάστημα από την αλλεπάλληλη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το ΣΕΓΑΣ για ακόμη μια φορά για τα χρήματα που δίνει στα παιδιά και στα σχολεία του Αρκαλοχωρίου μέσα από αυτόν τον μεγάλο και σημαντικό αγώνα. Στον αγώνα των 10 χιλιόμετρων νικητής ήταν ο Γιάννης Ζερβάκης του Τρίτων Αχαλκίδας με χρόνο 32-29, ενώ ήταν και ο πρωταθλητής Ελλάδος στα 10 χιλιόμετρα δρόμου. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Γιώργος Μαστοράκης με 35-14 και στην τρίτη ο Χριστόφορος Πρωτόπαπας με 35-45. Είμαι ικανοποιημένος. Πάνω απ' όλα ότι ήρθαμε εδώ πέρα υγιείς, όλοι και τρέξαμε. Τα ρεκόρ είναι για να σπάνε. Δηλαδή ο αγώνας ήταν για καλό σκοπό. Ήρθαμε, μαζευτήκαμε όλοι από την Κρήτη και από όλη την Ελλάδα και από Κύπρο για να τρέξουμε για καλό σκοπό. Τώρα οι επιδόσεις, άμα είναι 5-10 δευτερόλεπτα πάνω κάτω, δεν έχει σημασία. Την πρώτη θέση στα 10 χιλιόμετρα γυναικών πήρε η πολυξένη Βασιλιάδου της Άσπη Γη Ευόσμου με 39-59 που ήταν και η πρωταθλήτρια στο Πανελλήνιο, ενώ ακολούθησαν η Ειρήνη Πευκιανάκη με 40-11 και η Μαριάννα Τρούλη με 41-26. Στην τέταρτη θέση των 10 χιλιόμετρων του Ραγκρίς και στην τρίτη στο Πανελλήνιο τερμάτισε η Άννα Βασιλείου με 42-03. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένη πάνω απ' όλα που συμμετέχω σε έναν αγώνα μετά από τόσο καιρό. Μακάρι να είμαστε όλοι δυνατοί και να υποστηρίζουμε τη σωματική και την ψυχική μας υγεία. Αυτός ο αγώνας για μένα ήταν στα πλαίσια της προπόνησης, διότι ο στόχος μου είναι λίγο μεταγενέστερα. Πολλά συγχαρητήρια σε όλους, μπράβο, γιατί είναι για πάρα πολύ καλό σκοπό να βοηθήσουμε τους συμμόρφους στο Αρκαλοχώρι. Όσον αφορά εμένα, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη, γιατί αρχικά το ξεκίνησα μετά που τελείωσε τον πρωταθλητισμό να κάνω για μένα. Γιατί με γέμιζε αυτό που έκανα και ήρθε και η τρίτη θέση, οπότε είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένη. Να είμαι ειλικρινή, σήμερα ήρθαμε πιο πολύ εδώ πέρα για να στηρίξουμε τον άνθρωπό μας, για να δώσουμε τα έσοδα στους σεισμόπληκτους. Έχει πάρα πολύ κόσμο, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτό που έχει το κόσμο. Είναι σαν γιορτή σήμερα. Ήρθα να στηρίξω και την αδερφή μου που τρέχει. Στον αγώνα των 5 χιλιόμετρων, νικητής αναδείχθηκε ο Ιωάννης Παπαλεωνίδας του Τρίτων Αχαλκίδας με 16-27, ενώ στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Αντώνης Κωστάκης με 17-02 και στην τρίτη ο Μανώλης Κωνσταντουλάκης με 17-41. Ελπίζω τουλάχιστον να έχουμε βοηθήσει όλοι εδώ πέρα με τη συνδρομή μας για τους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα τώρα στο Αρκαλοχώρι. Εμείς συνεχίζουμε σαν αθλητές την προσπάθειά μας. Ο καιρός καλός ήταν. Στις γυναίκες στα 5 χιλιόμετρα την πρώτη θέση κατέλαβε η νεαρή Μαρία Παπαγιαννάκη του Όφη με 21-03, ενώ ακολούθησαν η Δάφνη Βάρδα με 21-39 και η Μαρία Μπαρμπαγαδάκη με 21-45.
Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί μετά από τόσο καιρό με τον κορονοϊό καταφέραμε να κάνουμε ένα αγώνα και να ανεβούμε στα βάθρα μετά από πολύ καιρό. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία διοργάνωση και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που συμμετείχα. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης, κ. Μιχάλης Βλατάκης, έδωσε στους πρώτους νικητές ένα δώρο για διακοπές σε ξενοδοχεία της Κρήτης. Τον αγώνα και του φετινού Ραγκρίς Ηράκλειο διοργάνωσε ο ΣΕΓΑΣ και η ΑΣΕΓΑΣ Κρήτης με τοπικούς χορηγούς, τα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης και τις μινωικές γραμμές.